πριν προχωρήσω στην παρουσίαση, να υποβάλω μια υπεύθυνη δήλωση. Με την παρούσα δηλώνω ότι δεν είμαι φιλόσοφος, ούτε φιλόσοφος των επιστημών, ούτε πολιτική επιστήμων, ούτε οικονομολόγος, όσο μάλλον ειδική του μαρξιστικού όπως. Για τον λόγο αυτό θα ακολουθήσω τη συμβουλή του Βίτκενστάιν. Whereon one cannot speak, thereof one should be silent. Για ότι δεν μπορεί κανείς να μιλήσει, γι' αυτό πρέπει να σιωπά. Έτσι θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το πολυσύνθετο αυτό έργο του Αριστίδη Παλτά μέσα από το γνωστικό μου πεδίο, που είναι ιστορία και θεωρία της αγγλικής λογοτεχνίας και του πολιτισμού. Αναπόφευκτα, υπάρχουν στιγμές όπου τόσο η άγνοια όσο και η διαφορετική αυτή οπτική γωνία οδηγεί σε υποκειμενικό αντίλογο. Η περίφημη ρίση του Derrida είναι απλά hors texte, δεν υπάρχει εκτός κειμένου. Στη δική μας θεωρία της ανάγνωσης, το εκτός κειμένου υπάρχει. Ονομάζεται περικείμενο, που σημαίνει ό,τι περιβάλλει το κείμενο αυτό καθ' αυτό. Αρχίζω λοιπόν με τα hors d'oeuvre. Στο εξώφυλλο του βιβλίου βλέπω μια εικόνα. Εντός ενός φυσικού τοπίου, ένα τείχος όπου ίσταται στοχαστικά ο φιλόσοφος. Στο βλέμμα μου η εικόνα αυτή λειτουργεί ως συνδήλωση της σχέσης του ανθρώπινου νου με το φυσικό κόσμο. Η συνδήλωση αυτή αναπόφευκτα με οδηγεί στην αποαιώνων θεωρητική πάλι ανάμεσα στο καλέ και τον ντόβερ, τον ρασιοναλισμό και τον εμπειρισμό. Μένει να διαπιστώσω αν αυτή η διαμάχη χαρακτηρίζει και το κείμενο. Υπάρχει επίσης μια διαφορετική εικόνα στο πιστόφυλλο, όπου απουσιάζει το φυσικό τοπίο, ενώ το τείχος έχει μεταμορφωθεί σε κάτι σαν ζαρτινιέρα. Πάνω στη ζαρτινιέρα είναι γραμμένο με κεφαλαία γράμματα ένα σύνθημα. Ο Βίτσενστέιν ήταν μόνο η αρχή, θετικιστές κουφάλες έπαιρνε τη σφαγή. Συμπεραίνω ότι η απόφαση του Αλμπουσέρ, η φιλοσοφία είναι σε τελευταία ανάλυση ταξική πάλι στο πεδίο της θεωρίας, συμπυκνώνεται σε αυτό το γράφικι. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία στο περικείμενο, όπως εκδοτικός οίκος, χρονολογία, IBAN, selfie με βιογραφικό σημείωμα. Αν εστιάζαμε σε αυτά που μας παραπέμπουν στο κεφάλαιο του βιβλίου η θεμελιώδης έννοια τρόπος παραγωγής και στις διαδικασίες που παράγουν αγαθά κατανάλωσης, προκειμένου να εξετάσουμε τον τρόπο και τις σχέσεις παραγωγής στις μέρες μας του καταναλωτικού προϊόντος βιβλίο, δεν θα τελειώναμε ούτε αύριο το πρωί. Το κεφάλαιο που ανέφερα μας βοηθά να καταλάβουμε το γιατί. Ας εισέλθουμε τώρα στο κείμενο. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ονόματα του κομμουνισμού». Η εισαγωγή φέρει τον ίδιο τίτλο, ωστόσο με ένα ερωτηματικό. Αυτό το ερωτηματικό ανέσυρα από τη βιβλιοθήκη μου μια άλλη περιορωμάτων σκηνή, στην οποία επιτρέψτε μου να αναφερθώ. Είναι από το «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» του Σέξπερ. Η Ιουλιέτα. «Ω Ρωμαίο, αρνήσου το όνομά σου. Εσύ είσαι αυτός που είσαι και χωρίς το Μόνταγιο. Ορκίσου στην αγάπη μας και εγώ δεν θα είμαι πια μια κάτσουλετ. Τι είναι το Μόνταγιο? Δεν είναι χέρι, δεν είναι πόδι, ούτε μπράτσο, ούτε πρόσωπο, ούτε κάποιο μέρος που να ανήκει σε έναν άνθρωπο. Γίνε κάποιο άλλο όνομα. Τι περιέχει ένα όνομα? Εκείνο που ονομάζουμε Ρόδο, με κάποιο όλο άλλο όνομα, εξίσου θα μύριζε γλυκά. Όμοια και ο Ρωμαίος, αν Ρωμαίος δεν λεγόταν». Αυτή νομίζω είναι η ουσιαστική απάντηση που δίνει ο Αριστίδης Μπερτάς στο ερωτηματικό της διχόνοιας που προκαλεί το όνομα, οδηγώντας μας, όπως μας δείχνει και η κοινωνική ιστορία της ερωτικής πάλης, την ταξική πάλη
και τα πάθη της ανθρώπινης ψυχής για ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα και για το τέλος της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο σε τραγωδίες. Γιατί ως τώρα, μόνο τραγωδίες έχει να μας δείξει ιστορία. Η Αγγλική Επανάσταση, Γαλλική, Ρωσική. Άλλοι πάλεψαν, άλλοι νίκησαν. Και σήμερα, όπως αναφέρει στην εισαγωγή ο Αριστίδης, μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, την κατάρρευση των δίδυμων πύργων, την παγκοσμιοποίηση και την ελαίου καπιταλισμού, απόλυτη μοναρχία των χρηματοπιστωτικών τοπικών αγορών, τις προφητείες για το τέλος της ιστορίας και των μεγάλων αφηγημάτων, εγείρεται το ερώτημα, μήπως αυτά τα ιστορικά γεγονότα σήμαναν και το ρέκβιεμ του κομμουνισμού, οδηγώντας πολλούς κομμουνιστές και κομμουνίστριες στη λεγόμενη αριστερή μελαγχολία. Και τώρα τι κάνουμε, τι να κάνουμε. Σήμερα την απάντηση δεν μας τη δίνει ο Λένιν, αλλά ο Φρόιντ. Η μελαγχολία, λέει ο Φρόιντ, είναι κακός σύμβουλος όταν το υποκείμενο προσκολάται στο όνομα του χαμένου αντικειμένου του πόπου. Ένα δεκέσικο πένθος είναι λυτρωτικό γιατί έρχεται κάποια στιγμή που το υποκείμενο παραδέχεται το τελεσίδικο της απώλειας με αποτέλεσμα την επιστροφή στη δράση και τη δημιουργία μιας νέας συντροφικής σχέσης με τον μετανομασμένο τώρα αντικείμενο του πόπου. Γιατί το όνομα, όπως μας δίδαξε η Ουλιέτα, είναι σημαντικό. Αυτή νομίζω είναι η έξοδος από τη μελαγχολία που μας προτείνει ο σύντροφος, παραπέμποντας εμέσως πλην σαφώς στην περίφημη πλέον προτροπή του Σάμιουελ Μπέκετ. Πρέπει να συνεχίσεις. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Θα συνεχίσω. Ας επιστρέψουμε τώρα στις κουφάλες. Οι κουφάλες, γνωστές ως ο κύκλος της γέννης, μέλος του οποίου ήταν ο Βίτκενστάιν, μόλις συστήθηκε, κυκλοφόρησε δύο μανιφέστα, συντάκτης των οποίων ήταν ο σοσιαλιστής ακτιβιστής φιλόσοφος της επιστήμης, ο Ντονόιδαθ. Μεταξύ άλλων έγραφε πως πρέπει να μπει τέλος στη φιλοσοφία των παρελθόντων καταπιεστικών μορφών παραγωγής και κοινωνικής οργάνωσης και ότι το προλεταριάτο θα είναι ο φορέας μιας επιστήμης χωρίς μεταφυσική. Η σφαγή των παραδοσιακών φιλοσοφικών ψευδοπροβλημάτων της μεταφυσικής αισθητικής και της αισθητικής είχε αρχίσει. Τα μέσα σφαγής που χρησιμοποίησαν οι νεοθετικιστές ενάντια στη φιλοσοφία της πολυθρόνας ήταν η συμβολική λογική, η μεθοδολογία θεμελίωσης των σκληρών επιστημών, η λογική ανάλυση της γλώσσας. Τα φιλοσοφικά προβλήματα προκύπτουν, γράφει ο Βίτκενστάιν, όταν η γλώσσα πάει διακοπές. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε κάθε επανάσταση, ακολούθησε σκληρός εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος δεν περιορίστηκε ανάμεσα στο Καλέ και τον Ντόβρ, αφού μια νέα υπερδύναμη είχε μπει στο παιχνίδι η Αμερική. Ο εμφύλιος, τον οποίο αναλύει εξωτικά ο Αριστίδης Μπαλτάς στην εισαγωγή και στο κεφάλαιο «Περιπέτειες του λόγου της επιστήμης», όπως συμβαίνει πάντοτε στις επαναστάσεις, δίχασε τις ίδιες τις νεοθετιστικές δυνάμεις. Έτσι, συνιστώσεις που είχαν ήδη διαμορφωθεί εντός της κοινότητας, Πόπερ, Λάκατος, Κουν, Φαράμπαντ, άρχισαν να αποδομούν με την ίδια μεθοδικότητα το ως τότε κυρίαρχο φιλοσοφικό οικοδόμημα. Ανάμεσα σε άλλα, χαριστική βολή είχαν να δώσουν οι θεωρίες της σχετικότητας και της κβάντων μηχανικής μαζί με το θεώρημα του Γκρέντελ. Οι βεβαιότητες του λογικού εμπειρισμού είχαν πλέον διαψευστεί. Μην νομίζετε όμως ότι αυτό έφερε ειρήνη ή έστω την ανακοχή. Ο φιλοσοφικός πόλεμος ανάμεσα στο Καλέ και τον Ντόβρ συνεχίζεται με την ίδια σκοντρότητα, απόδειξη ότι το Κέιμπριτζ αρνήθηκε να κάνει επίτιμο διδάκτορα τον Ντεριντά. Στο κεφάλαιο είναι η ψυχανάλυση επιστήμη, ο Αριστίδης αναφέρεται στην ιδεολογική ιεράρχηση των τομέων γνώσεων. Στην κορυφή τοποθετούνται οι σκληρές επιστήμες,
οι ανδρικές επιστήμες, οι γνήσιες επιστήμες. Οι δεύτερες είναι οι μαλακές επιστήμες, εκείνες που πρέπει να υποχωρήσουν στην πίεση, εκείνες που δεν παρέχουν καμιά σίγουρη λαβή στη γνώση. Διαβάζοντας αυτά κατάλαβα γιατί ο Αλμπουσέρ ονόμασε τον ιστορικό ελισμό επιστημονική ηπείρου και γιατί ο Αριστίδης καταλήγει στο συμπέρασμα πως ο ιστορικός ελισμός μπορεί να σταθεί με πλήρη επιστημονολογική αξιοπρέπεια δίπλα στις φυσικές επιστήμες. Εδώ θα ήθελα να εκφράσω τις επιφυλάξεις μου σε ό,τι αφορά αυτό το συμπέρασμα. Θεωρώ ότι η αξιολόγηση του ιστορικού ελισμού στη βάση των σκληρών επιστημών, τη φυσική και τα μαθηματικά, είναι κατά κάποιο τρόπο ενδοτική. Γιατί αν υποταχθούμε στην ομοφοβική αστική μεταφορά που προβάλλει το βιολογικό φύλλο ως μέσο αξιολόγησης των γνωστικών αντικειμένων, πολύ φοβάμαι πως παίζουμε το παιχνίδι της. Οι μη θετικές επιστήμες δεν είναι του πατρός τους, δεν είναι του ανδρός τους, είναι του εαυτού τους. Τρανς με το ζόρι δεν θα γίνει. Γιατί σε αντίθεση με ορισμένους νόμους της φυσικής και των μαθηματικών, η επιστημονική ήπειρος του Αλτουσέρ και η σκοτεινή ήπειρος του Φρόιντ, όπως άλλωστε επισημαίνει και ο Αριστίδης Μπαρτάς στο κεφάλαιο «Φυσικός και ιστορικός χρόνος», εμπλέκονται στο προτσές και την ενδεχομενικότητα του ιστορικού χρόνου. Συνακόλουθα παραμένουν εσαΐ ανοιχτές σε αναθεώρηση, αναμφισβήτηση, ακόμα και διάψευση. Ο φεμινισμός το απέδειξε και ο Μάρξ δήλωσε ότι δεν είναι μαρξιστής. Η παραπάνω επισήμανση δεν διαφωνεί με τη διαπίστωση και τις ιδεολογικές και πρακτικές επιπτώσεις που αφορούν στις αντιτιθέμενες δύο κουλτούρες. Απλά θέλησε να θέσει το ερώτημα μήπως ο τρόπος δικαίωσης ορισμένων των νέων γρόσεων δεν είναι πιστικός και πρέπει να τον ξανασκεφτούμε αν δούμε τι συμβαίνει σήμερα στα πανεπιστήμια, πού γίνονται περικοπές κονδυλίων, ποια τμήματα κλείνουν και πού κατευθύνεται η χρηματοδότηση της έρευνας, ιδιαίτερα στα γλωσσαξονικά πανεπιστήμια. Το κεφάλαιο «Περιπέτειες του λόγου της επιστήμης» στάθηκε σημαντικότητα για μένα, δεδομένου ότι ο Αριστίδης αναφέρεται στη σχολή του Εδιμβούργου και τη θεωρία ότι οι γνωσιακές διαστάσεις της επιστήμης αποτελούν με απλώς κοινωνική κατασκευή και επομένως είναι απολύτως εξαρτημένες από παράγοντες όπως συμβάσεις, παραδόσεις, συμφέροντα, συσχετισμούς δυνάμεων και γόητρο. Η θέση αυτή παρουσιάζει ομοιότητες με τη θεωρία της πρόσληψης του Ρόμπερτ Γιάους, σύμφωνα με την οποία η κατανόηση, ερμηνεία, αποδοχή ή απόρριψη ενός νέου ερμηνευτικού συστήματος, μιας αναθεώρησης του λογοτεχνικού κανόνα, ακόμα και ενός κειμένου, εξαρτάται από τις πολιτισμικές προσλαμβάνουσες μιας κοινότητας και αυτό που, από αυτό που ο Γιάους αποκαλεί, ονομάζει ορίζοντα προσδοκιών. Η διαμάχη λοιπόν που προανέφερα ανάμεσα στο καλέ και τον τόβερ εντάχθηκε όταν ο Αλτουσέρ, πηξίδα θα έλεγα στο φιλοσοφικό αφηγήμα του Αριστίδη, έκανε την εμφάνισή του στην άλλη όχθη της μάνης. Εξαιτίας του, η αποαιώνων φιλοσοφική πάλι ανάμεσα στο ρασιοναλισμό και τον εμπειρισμό, καθώς και εκείνη της αναγκαιότητας της μίξης ιστορίας ως μέσο κατανόησης και ερμηνείας του μαρξιστικού έργου, ξανακούντος. Έτσι, με την άφηξη του Αλτουσέρ στο Ντόβερ, οι Άγγλοι μαρξιστές και οι μαρξίστριες οδηγήθηκαν όχι μόνο σε φαρμακερές διενέξεις με τους απέναντι, αλλά και σε φάντασες οσμώσεις, ακόμα και σε αναθεωρητικές αναταράξεις και διασπάσεις στο σχεδόν ανύπαρκτο, ορθόδοξο ως τότε, Κομμουνιστικό Κόμμα της Αγγλίας, όπως φαίνεται από το εξώφυλλο και το πιστόφυλλο ενός νέου ρεβιζιονιστικού περιοδικού που εξέδωσε το ΚΚ Αγγλίας, το Red Letters. Εδώ πάνω βλέπουμε Αλτουσέρ,
Αλτσέρ, Μπαλζάκ, Γιάκοψον, Πλεχάνοφ, Τέλκελ, Μποντλέρ, Μαγιακόφσκι, Κόλτουελ, Γκράμψι. Και στο Χριστόφυλλο, το περιοδικό «Μαρξισμός σήμερα» και η κοινωνιολογική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος και οργανώνουν συνέδριο για την τάξη και την ταξική δομή. Οι ομιλητές περιλαμβάνουν Νίκος Κουλαντζάς, Τζον Βέστεργαρντ, Βικ Άλαν, Πολ Χέρστ, Στιούαρτ Χολ, Άλαν Χαντ. Αυτά λοιπόν συνέβαιναν και δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα άρχισαν τότε να συγκρούονται σκληρά πάνω στη θεωρία και τη φιλοσοφία της γλώσσας. Από τη μια εκείνο του στρουκτουραλιστή Σοσίουρ και από την άλλη εκείνη του μαρξιστή Βολοσίνοφ. Ένας αγωνιστικός μαρξιστικός φεμινισμός στον τόπο, ενώ στο καλέ, με μοναδική εξαίρεση την Κριστίν Δελφή, ο αταξικός φεμινισμός της Κρίστεβα και της Λούση Ριγκαρέ. Τη θεωρητική πάλι ενάντια στην κυριαρχία του Αλτουσέρ, εγγενίαση το 1972, ο Άγγλος μαρξιστής φιλόσοφος Τζον Λιούις, με το άρθρο του «The Althusser Case», η περίπτωση Althusser. Αφορμή έδωσαν οι θέσεις του Althusser, σύμφωνα με τις οποίες, μετά την επιστημολογική τομή στο έργο του Μάρξ, το όριμο έργο του, η ιστορία πλέον βάδιζε το δρόμο της χωρίς υποκείμενο. Η θέση αυτή συνεπαγόταν ότι ο Μάρξ απέρριφτε την ιδεολογία του ουμανισμού. Ο Αλτουσέρ απάντησε με ένα μακροσκελές δηλητηριώδες δοκίμιο «Reply to John Lewis, self-criticism», απάντηση στον Lewis, αυτοκριτική. Την επίθεση συνέχισε ο Άγγλος μαρξιστής ιστορικός Edward Thompson. Έχοντας υπόψη του το κείμενο του Μάρξ «Της φτώχεια της φιλοσοφίας», όπου αποστομώνει τον Προυντόν, ο Thompson κυκλοφόρησε το δικό του «The Poverty of Theory or an Errory of Errors», «Η φτώχεια της θεωρίας ή ένα πλανητάριο πλανό». Όπως ο Λούις, ο Thompson εισέπραξε μια ανάλογη απάντηση από τους προσήλυτους στο κίνημα Αλτουσέρ Άγγλους μαρξιστές, Πέρι Άντερσον και Τόμ Νέρν. Ήταν η εποχή που κυριαρχούσε ο δομισμός και η έννοια της συγχρονίας ενάντια σε εκείνη της διαχρονίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί μελετητές του μαρξιστικού έργου να αναφέρονται ελάχιστα στη συμβολή του Έγγελς. Γνωρίζουμε ότι σχετικά με τον ιστορικό ελληνισμό περισσότερα μαθαίνουμε από τον Έγγελς παρά από τον Μάρξ. Το 1890 ο Έγγελς γράφει στον Κόνραντ Σμιτ «Η ιδεαλιστική αντίληψη της ιστορίας προσφέρεται σε πολλούς σήμερα ως δικαιολογία για να μην μελετούν την ιστορία». Και στον Γιώζεφ Μπλοκ, σύμφωνα με την ηλιστική αντίληψη της ιστορίας, σε τελευταία ανάλυση, το καθοριστικό στοιχείο είναι η αναπαραγωγή της πραγματικής ζωής. Φτιάχνουμε την ιστορία μας εμείς οι ίδιοι. Αυτό υποστήριζε και ο Βίκο, στον οποίο ο Μάρξ αναφέρεται με σεβασμό. Η ιστορία λοιπόν έχει υποκείμενο και γι' αυτό μιλάει ο Έγγελς στο μνημειώδες έργο του «Οι συνθήκες ζωής της εργατικής τάξης στην Αγγλία». Το ίδιο και ο Edward Thompson στο «The Making of the Working Class in England», η ποίηση από το ποιό της εργατικής τάξης στην Αγγλία. Μια μελέτη η οποία δικαιώνει νομίζω τη θέση της Ρόζας Λούξεμπουργκ ότι η Επανάσταση ξεκινάει με την αυτοοργάνωση της εργατικής τάξης από τα κάτω και όχι υπό την καθοδήγηση του κόμματος, όπως υποστήριζε ο Λένιν. Από τα παραπάνω νομίζω γίνεται φανερό ποια οχθή κατευθύνει την αναγνωσή μου. Θα ήταν υποκριτικό αν την κάλυπτα. Όπως δήλωσα από την αρχή, τα γνωστικά μέσα που διαθέτω για μια ουσιαστική παρουσίαση του φιλοσοφικού αυτού βιβλίου είναι πράγματι πενικρά και ότι η αναγνωσή μου βασίζεται αποκλειστικά στο γνωστικό μου πεδίο. Φτάνοντας προς το τέλος, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το ύφος της γραφής. Η ρητορική του κειμένου
σε αντίθεση με εκείνη μιας ναρκισιστικής μιμητικής ελίτ που κυριαρχεί στις μέρες μας, είναι απαλλαγμένη από αυταρέσκεια. Το ύφος είναι δημοκρατικό, αφού ο λόγος απευθύνεται τόσο στο μοιημένο όσο και στο φιλοματές κοινό. Η γάμα του εκτείνεται από τη λεπτή ειρωνία και το χιούμορ ως την έκφραση συγκρατημένου πάθους. Συνοπτική, συνάμα και κοφτερή είναι η αποδόμηση μορφών της κυρίαρχης σήμερα τεχνοκρατικής πρακτικής και ιδεολογίας. Και βέβαια, όντας γνήσιος αριστερός, το ύφος του Μπαρντά δεν ενδίδει ούτε στιγμή στη φιλοσοφική μελαγχολία. Η πρόληψη του μαρξιστικού έργου έχει μια μακρά ιστορία. Στην πρόληψη αυτή έρχεται τώρα να προσθεθεί και το ονόματα του κομμουνισμού. Ένα κείμενο επίκαιρο όσο ποτέ, γιατί σε μια εποχή όπου η Ευρώπη έχει πετάξει στη χωματερή όλο το πολύτιμο συμπολιτικό της κεφάλαιο, η μελέτη αυτή έρχεται να διασώσει ό,τι μπορεί και να μας δείξει τον δρόμο συνέχισης της θεωρητικής ιδεολογικής αυτής πάλης. Ένα φάντασμα πλανιέται σήμερα πάνω από την Ευρώπη, το φάντασμα του φασισμού. Το όνομα του κομμουνισμού, αυτό καθ' αυτό όπως είδαμε, δεν έχει σημασία. Αρκεί, όπως μας προτρέπει η μελέτη του συντρόφου, να κρατάμε ζωντανό το έμψυχο σώμα του. Ευχαριστώ.